Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε αυτό το πολύ ωραίο μακιγιάζ. Είναι τόσο ωραίο που χαίρομαι και χειροκροτάω μόνο μου τον εαυτό μου. Μπράβο μου! Θα ξεκινήσω με μια κρέμα ενυδατική. Την απλώνω με τα χέρια μου χωρίς να τα έχω πλύνει πριν. Προχωράμε με το κονσίλερ για να καλύψουμε τους μαύρους κύκλους και να μην τρομάζει ο κόσμος όταν μας βλέπει. Βάζω και από πάνω για να ανοίξει το βλέμμα. Το απλώνω με απαλές ταμποναριστές κινήσεις γύρω από τα βουγκουλωτά μου μάτια. Και πάμε στο make-up. Αφού πρώτα το φέρω στη μάπα μου, θα το βάλω στο χέρι. Γεμίζω το πρόσωπό μου με τελίτσες και μετά τις πασαλίβω με μια βούρτσα που μοιάζει με οδοντόβουρτσα. Και ποτέ δεν ξεχνάμε να πασαλίψουμε το λαιμό. Πάω να βάλω και άλλο κονσίλερ, γιατί φυσικά ένα δεν μου φτάνει. Σχηματίζω τριγωνάκι κάτω από τα μάτια και στη συνέχεια το απλώνω με τα χέρια. Πάμε στην πούδρα σε ελεύθερη μορφή, που θα την απλώσω με αυτό το πράσινο πράγμα. Βάζω και άλλο, γιατί μία στρώση δεν μου φτάνει. Και βάζω και στο άλλο μάτι. Και βάζω και λίγο μέσα στο μάτι φυσικά. Τέλεια! Έβγαλα το μάτι μου. Πάμε τώρα στην κανονική πούδρα, που θα την απλώσω με ένα πινέλο μεγαλύτερο από το κεφάλι μου. Την απλώνω σε όλο το πρόσωπο για ένα πιο μάτ αποτέλεσμα. Και πάλι δεν ξεχνάμε το λαιμό. Και τώρα θα κάνω τα φρύδια μου. Αφού κάνω πρώτα τη χαζή και κάνω και τον κάστορα, θα βάλω ένα καφέ χρώμα του κάστορα στα φρύδια μου. Πολύ ωραία! Σας έχω κάνει βίντεο με τη ρουτίνα των φρυδιών και ξαφνικά τα φρύδια μου είναι έτοιμα. Wow! Είναι τόσο ωραία! Μπράβο μου! Τώρα παίρνω την απόκρουση του κάστορα πάλι και αυτό το μοβ πινέλ και θα κάνω smokey eye στα μάτια μου. Για τις επόμενες 20 ώρες θα κάνω blend τη σκιά στα μάτια μου. Εδώ θα κάτσουμε όλοι μαζί. Μην ανησυχείτε, δεν είστε μόνοι σας. Πάμε και στο άλλο μάτι. 2000 years later. Πολύ ωραία! Και τώρα θα πάρω την παλέτα από τα Sephora και θα πάρω ένα καφέ του κάστορα πάλι. Αν μπορέσω να σας το δείξω δηλαδή. Το έχω μισό. Θα πάρω αυτό το καφέ του κάστορα που έχει και λίγο glitter μέσα. Βάζω τη σκιά στο κέντρο του ματιού αργά και βασανιστικά. Θα χρειαστώ άλλες 20 ώρες για αυτή τη σκιά. Εδώ θα είμαστε μέχρι αύριο. Πολύ ωραία. Θα βάλω λίγο eyeliner με προσεκτικές κινήσεις για να μην βγάλω το μάτι μου. Αυτό το eyeliner είναι waterproof. Και θα πασαλιφθώ. Αφού απορρίσω για το πώς έγινε αυτό, θα ξεβαφτώ με ένα μωρομάντιλο. Και φυσικά θα ξαναβάλω make-up. Και πούδρα. Πέρασαν άλλες 2 ώρες. Πολύ ωραία! Πάμε στη μάσκαρα. Χρησιμοποιώ 2 γιατί μία δεν μου φτάνει. Και το άλλο μάτι. Και βάζω και στις κάτω βλεφαρίδες. Εκτός πλάνου γιατί δεν θέλω να δείτε τι κάνω. Θα βάλω ρούζ σε καφετή απόχρωση αφού με δυσκολία το ανοίξω. Έτσι, χαμογελαστά. Και φυσικά highlighter για να λάμπω και να γυαλίζω σαν πιχολαμπίδα. Προχωράμε στο κραγιόν, αφού πάλι δυσκολευτώ για να το ανοίξω. Δηλαδή έλεος, 3 χρόνια μπάσκετ και δεν μπορώ να ανοίξω τα καλλιτικά μου. Για την ακρίβεια δεν είναι κραγιόν, είναι κραγιόν σαν μολύβι. Ένα πολύ ωραίο κοκκίνο χρώμα. Και είναι έτοιμο το μακιγιάζ. Δείτε το και από εδώ, και από εδώ. Μπράβο! Ας χαρώ μόνη μου, γιατί τα κατάφερα. Και τώρα βγάζω την κοτσίδα και χαίρομαι και με τα μαλλιά μου κάτω. Μπράβο μου! Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Πριν κλείσουμε θέλω να σας δείξω μερικά πραγματάκια από ένα site που λέγεται New Chic. Το πρώτο είναι αυτό το τσόκερ που φοράω. Είναι ένα κορδόνι το οποίο το γυρνάς γύρω γύρω από το λαιμό σου και γίνεται τσόκερ. Επίσης πήρα αυτά τα κολιέ που είναι σαν κρίσταλλι. Πήρα και αυτό το μπουφάν σε χακί χρώμα. Μου αρέσει πολύ όπως βλέπετε, κοιμάμαι μαζί του. Και είναι πολύ ζεστό, έχει γούνα από μέσα. Και τέλος, πήρα αυτά τα καφέ μποτάκια που έχουν και αυτά γούνα από μέσα και είναι πολύ ζεστά. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!
Α, και κάτι τελευταίο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο που ανεβάζω. Γεια σας!